Ξεστομίσατε. Και αυτά που λογαριάζετε να ξεκινήσετε είναι πράγματα απόκοτα, που εμένα τουλάχιστον με τρομάζουν. Δεν είναι έτσι, αδερφέ Ριζάρη? Έτσι είναι, Ζωσιμά. Έτσι όπως τα λες. Συμφωνείς και εσύ, Σέκερη? Εγώ έχω τις επιχειρήσεις μου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ εσείς εργάζεστε εδώ, στη Ρωσία. Η περιουσία σας και τα πλούτη σας είναι εδώ. Τις περιουσίες μας και τα πλούτη μας τα αποκτήσαμε γιατί είμαστε φιλήσιοι και έμποροι και υποταχτικοί στον τσάρο και τους νόμους του. Και ο τσάρος τι παραγγέλνει? Να κρατιόμαστε μακριά όλοι οι Έλληνες από μυστικές εταιρείες και οργανώσεις που μπορεί να φέρουν αναταραχή και αναρχία στη Ρωσία. Και στην Ευρώπη όλοι. Και έρχεστε τώρα εσείς οι δύο να μας μιλάτε για μια εταιρεία φιλικών, όπως τη λέτε? Δεν είμαστε δύο άρχοντα, Ζωσιμά. Είμαστε κάμποση για την ώρα. Και αύριο θα γίνουμε πολλοί. Κακό της κεφαλής σας, αλλά κακό και για το γένος. Γιατί θα σας ανακαλύψει ο Σουλτάνος και θα διατάξει, όπως το συνηθίζει, γενική σφαγή στους ραγιάδες, στους αθώους ραγιάδες που θα τους έχετε πάρει στο λαιμό σας εσείς. Οι αστόχαστοι, οι παλαβοί, οι μυαλοκομμένοι. Μας κακοχαρακτηρίζεις, άρχοντα. Με το δικαίωμα που σου δίνουν τα πλούτη σου. Με το δικαίωμα που μου δίνουν τα όσα έχω πράξει ως τώρα για το έθνος, νεαρέ μου. Οι αγαθοεργίες μου είναι γνωστές. Τα φιλανθρωπικά μου έργα αμέτρητα. Το χρήμα που έχω προσφέρει για σχολεία και ναούς δεν μετριέται. Και αυτά εκεί τα πάκα, τα βιβλία, που μας τα στέλνει ο μεγάλος μας Κοραής και τα μοιράζω δωρεάν στους Γκρέκους της Μόσχας και όλης της Ρωσίας, τι άλλο μαρτυρούνε παρά τον πόθο μου να μορφωθούνε πρώτα οι ραγιάδες Έλληνες και μετά να ξεσκοθούνε. Θεωρίες του Κοραϊού. Πρώτα η μόρφωση, μετά η επανάσταση. Όμως, όσο σοφός και είναι ο μεγάλος μας δάσκαλος, εδώ πέφτει έξω. Μα το ίδιο πρεσβεύει και ο Καποδίστριας. Κι αυτός λαθεύει. Ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια, λέει ο Κοραής, τότε θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον αγώνα μας για τη λευτεριά. Όμως ο δάσκαλος τα βλέπει έτσι, γιατί γέρασε πια. Απόκαμε. Ενώ εμείς, με τη φλόγα που έχουν τα νιάτα μας, τραβάμε μπροστά σαν έρθει η ώρα. Κι ήρθε η ώρα να ξεσηκωθεί το γένος. Ολούθες στην Ευρώπη οι υπόδουλοι λαοί αρχίζουν να σηκώνουν κεφάλι. Τα ακούς αυτά, Ριζάρη? Βλέπεις τι δίκιο είχα όταν επέμενα να γίνει αυτή η κουβέντα μας κρυφά και όχι απάνω στη λέσχη μας? Θα είχαμε γίνει τώρα βούκινο. Και θα είχε φτάσει κιόλας στα αυτιά της αστυνομίας η είδηση ότι συναναστρεφόμαστε δύο επικίνδυνους επαναστάτες. Και τότε πέφτει στα κεφάλια μας η οργή του τσάρου. Και χάνεται η παροικία των Γκρέκων. Και χάνεται το έχει μας και η υπόστασή μας. Πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας.
Εγώ έχω πάρει κιόλας αποφάσεις. Θα ειδοποιήσουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες να κλείσουν τα αυτιά τους σε αυτούς τους λαοπλάνους. Και όχι μόνο τα αυτιά τους, αλλά και το πουγγί τους. Ούτε ένα ρούβλι για συνδρομή στα τρελά σχέδιά τους. Αλλιώτικα θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Ναι, θα φτάσουμε ως εκεί. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε και παραμένουμε πιστοί και υπάκουοι στα θελήματα του Τσάου. Μακριά, μακριά μας τέτοιοι επικίνδυνοι Γρέκοι. Δεν μιλάς κουφά. Βουβάθηκες. Αποσβολώθηκα. Ομολογώ δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι τα συγκλονίζαμε τις πατριωτικές καρδιές τους. Γιατί είναι πατριώτες. Τυφλωμένοι. Δεν βλέπουνε τίποτα πια. Το χρήμα τους έχει θολώσει τη σκέψη τους και την ψυχή τους. Αλίμονό μας αν είναι έτσι Τσακάλοφ. Και τώρα, τι κάνουμε. Τι άλλο. Θα πάμε στους φτωχούς. Για να μας βοηθήσουμε τα λίγα γρόσια που έχει ο καθένας τους. Δεν γίνονται έτσι άγονες, κουφά. Απελπίσου. Όχι, Τσακάλοφ. Δεν χάνω ποτέ το θάρρος μου. Μας διώξαν αυτοί οι χορτασμένοι. Θα καταφύγουμε στους πεινασμένους. Μια ολόκληρη γαλλική επανάσταση. Οι πεινασμένοι δεν την έκαναν. Να πω κι εγώ ένα λόγο. Εδώ είσαι. Δεν πήγες μαζί τους. Τι νόημα να έχει αυτός ο λόγος. Απλό. Λογαριάζομαι κι εγώ για πλούσιος. Όπως οι Ριζάριδες, οι Ζωσιμάδες κι άλλοι. Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ ζω στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αυτοί ζουν στη Μόσχα. Εγώ έχω κάθε μέρα πάνω από το κεφάλι μου το χατζάρι του Σουλτάνου. Ενώ αυτοί την προστασία του αυτοκράτορα πασών των Ρωσιών. Αυτοί δεν νιώθουν από σκλαβιά. Κι έτσι τους λείπει το μίσος και το πάθος κατά της τυραννίας. Είναι μια εξήγηση. Γι' αυτό μην τους παρεξηγείτε. Και να είστε σίγουροι ότι θα προσφέρουν και αυτοί στον αγώνα. Ίσως δε και περισσότερα απ' άλλους. Όταν δουν ότι ξεκινάει. Ναι, μα για να ξεκινήσει πρέπει να βρεθούν μερικοί να προσφέρουν κάποια ποσά. Θα βρεθούνε. Να είστε σίγουροι. Βρέθηκε κιόλας ο ένας. Εγώ. Προσφέρω 10.000 γρόσια. Δέκα χιλιάδες. Μα αυτό είναι μυθικό ποσό. Είναι η πρώτη εισφορά μου. Το ρίξε στο τραγούδι, Σουλτανίτσα. Πολύ χαρά μου, μανταλούσα μου, για το γυρισμό του αφέντη μας. Μόσα μας διβάτανε το πρωί, ανηθυμήθηκα το νησί μας, τη Μύκονο και τον Ανέστη. Εκείνες μου τραγουδούσε αυτό το τραγούδι και έλειωνα από αγάπη. Τον Ανέστη. Ναι, τον αρμογιαστικό μου, που τον εχμαλωτήσανε οι κουρσάροι, οι Μπαρμπερίνοι. Α, ναι, 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 θυμάμαι, μου το έχεις πει. Ναι, πάνε κάπου 30 χρόνια από τότε. Και εσύ είσαι να τον περιμένεις, ε? Αγάπη είναι αυτή. Πρώτη αγάπη. Πρώτη και μοναχή. Δεν ξεριζώνεται, κυρά μου. Και αυτά είναι και το άλλο. Όλο έλεγα στον εαυτό μου. Του έλεγα, δηλαδή καμιά φορά το λέω και ακόμα. Μπορεί και να ξαναγυρίσει κάποτε. Μπορεί. Και με αυτό το μπορεί. Γλυκένε το καημός μου. Καλή μου, δεν το ήξερα. Δεν μου το έχεις πει. Πώς να σου το πω, μαντό μου. Θα με περιγελούσες που μπορεί να περιμένω ακόμα τον Ανέστη. Αλλά να τώρα, να πιάσες την ώρα που τραγουδούσα και μου λύθηκε η γλώσσα. Δεν είναι για να ντρέπεσαι, είναι για να το καμαρώνεις. Να με κι εγώ. Μεγάς είσαι, κύριε. Τι ύπνος ήταν αυτός. Σουλτανίτσα, καφέ διπλών βαρύ γλυκών. Να πάνε οι πίκρες κάτω. Ζούπιτα, φαίνεται μου. Ζούπιτα. Γιατί ήπια πολλές πίκρες σε τούτο το ταξίδι, μαντό μου. Και μόνον ο κίνδυνος από τους πειρατές. Αυτός ήταν το λιγότερο. Ας είναι καλά ο καπετάνιος που είχαμε. Καπετάν Μιαούλης. Όσο ζω δεν θα ξεχάσω το όνομά του. Ανδρέας Μιαούλης. Παλικάρι. Και οι ναύτες του, πολεμιστάδες.
Με τα κανόνια της μπομπάρδας μας κρατήσαμε 2 ώρες μακριά τους κοτσάρους. Και όταν πια μας ζυγώσανε και κάμανε ρεσάλτο, τότε τους πήρε και τους σήκωσε. 4 νεκροί και 8 οι λαβωμένοι από αυτούς. Από τους δικούς μας 2 λαβωμένοι μονάχα. Ω Θεέ μου, μάχη αληθινή. Mm. Το πρωί δεν μας το έχεις πει. Δεν ήθελα να τρομάξω τη μητέρα σου. Μη βλέπεις εσύ είσαι θαραλέα. Θαραλέα. Και με το παραπάνω. Ναι, κορή, είσαι θαραλέα. Δεν το καταλαβαίνεις ούτε εσύ η ίδια. Μα έχεις μέσα σου μια γενναιότητα που σπάνια τη συναντάει κανείς σε φιλικό πλάσμα. Τα παραλές, πατέρα. Με τα χρήματα που μας έδωσε ο Σέκερης ξεκινάμε. Θα δώσει και τις άλλες 10.000 που υποσχέθηκε. Θα τα φέρει μεθαύριο. Ας είναι καλά. Έσωσε την εταιρεία. Πραγματικά. Χωρίς αυτόν δεν ξέρω αν θα συνεχίζαμε. Θα συνεχίζαμε. Πίστευα ακλόνητα ότι αργά ή γρήγορα θα παρουσιάζονταν κάποιοι πατριώτες που θα πίστευαν την ιδέα μας. Όσο τολμηροί κι αν ήταν. Και να που δικαιώθηκες με την περίπτωση του Σέκερη. Όπως και με τον 2 αδερφών του. Που ανάλαβε να τους προσελητήσει ο ίδιος. Ακόμα και με τον γραμματέα του, τον Αναγνωστόπλο. Ο οποίος δεν είναι μόνο ικανότατος άνθρωπος, αλλά και φλογερός πατριώτης. Σαν γρήγορα όμως δεν απλωνόμαστε. Αν αρχίσουμε να προσελητήσουμε έτσι εύκολα, φοβάμαι μήπως προδοθεί το μυστικό. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά με τους μεγάλους όρκους που τους βάζουμε και παίρνουν και με την άκρα μυστικότητα που τηρούμε, νομίζω πως. Φτάνει. Δεν φτάνουν αυτά. Ξάνθω, δεν φτάνουν. Γι' αυτό κι εγώ προτείνω σήμερα να βάλουμε και έναν άλλον όρο. Πιο βαρύ. Όποιος δείχνει σημάδια προδοσίας, φανερά, χειροπιαστά, αυτός να θανατώνεται. Είναι τρομερό αυτό που είπες. Ακόμα και σαν απλή απειλή. Μα δεν θα είναι μόνο απειλή. Θα είναι και πράξη. Όποιος προδίνει θα εκτελείται. Αυτό τον όρο τον έχουν και τον τηρούν όλες οι μυστικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Και πρώτη καρμπονάρη. Όπως και να είναι, ένας φόνος, μια θανάτωση, έστω και ενός προδότη, είναι φρικτή πράξη. Είναι σκουφά. Όμως για τη σωτηρία ενός μεγάλου σκοπού, ενός ιερού σκοπού, επιβάλλεται. Και συγχωρείται. Και πάλι όμως, ποιοι θα έχουν το κουράγιο να οπλίζουν το χέρι τους και να γίνονται τιμωροί μέχρι θανάτου. Εμείς οι ίδιοι, Ξάνθο. Εμείς, σαν αρχηγοί που θέλουμε να είμαστε, θα γίνουμε και τιμωροί. Κι εγώ ακόμα που λιποψυχάω, ακόμα και στην ιδέα μιας αιματοχυσίας, θα βρω το θάρρος. Να θανατώσω με τα ίδια μου τα χέρια ένα προδότη. Με έπεισες, Τσακάλοφ. Αποτρόπαιος ο όρος που προτείνεις. Αλλά τον ζητάει σκληρή ανάγκη. Και θα τον θέτουμε πρώτο και απαραίτητο σε όσους θα προσελητίζουμε. Προτού αρχίσει η μοίηση, θα τους βάζουμε να ορκίζονται ότι αποδέχονται από πριν αυτόν τον όρο. Σύμφωνο. Τώρα να σας πω για αυτόν που περιμένουμε. Το έβριμά μου. Ένας Ιθακίσιος, από αρχοντική οικογένεια. Μορφωμένος, πανέξυπνος. Με όλα τα σπάνια προσόντα που χρειάζεται ένας προπαγανδιστής. Επιπλέον και το σπουδαιότερο πιστεύω, ανιψιός του Καποδίστρια. Ναι, ανιψιός του Υπουργού του Τσάρου. Θα δημιουργήσουμε μια ομάδα προπαγανδιστών. Θα τους ονομάσουμε Αποστόλους. Εμπιστοσύνη του έχεις. Αν δεν με γελάει το ένστικτό μου, όπως δεν με γέλασε και με εσάς τους δυο. Έχει χρήματα. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά δείχνεται γαλαντόμος. Σκορπάει τα ρούβλια όπως εμείς τα καπίκια. Αλλά δεν τον θέλουμε για να δίνει ο ίδιος. Αλλά για να πείθει τους πλούσιους. Όπως μας βεβαιώνει. Στην Πετρούπολη, στη Μόσχα, στην Τεργέστη, στη Βιέννη. Αυτός είναι. Χαιρετώ εγκάρδια, αγαπητοί συμμετριώτες. Καλώς ήρθες.
Μανουήλ Ξάνθος, εμποροϊπάλληλος. Αθανάσιος Τσακάλοφ, φοιτητής. Νικόλαος Γαλάτης. Κόμις Νικόλαος Γαλάτης. Κόμις του Βυζαντινού έθνους. Υπάρχει τέτοιος τύπος? Και βέβαια υπάρχει. Από τους Βυζαντινούς χρόνους. Αλλά τον απογόρευσε ο δόγης της Βενετίας όταν κατέλαβε τα Επτάνησα. Από φθόνο φυσικά στο μεγάλο μας Βυζάντιο. Και για να μπορεί ο ίδιος να μοιράζει τίτλους στους ευνοουμένους της Ενετοκρατίας. Έτσι γέμισαν από κόντιδες βενετσιάνικης κατασκευής τα Επτάνησα. Ενώ ο τίτλος ο δικός μου, Αλλά ας μην μιλάμε για αξιώματα και τίτλους. Ήρθα προς συνάντησή σας σαν απλός συμπατριώτης. Για να σας ακούσω και να κρίνω αν η σκοπή σας είναι. Ναι, όπως σας είπα. Πριν μάθετε περισσότερα για το σκοπό μας, χρειάζεται να ορκιστείτε απόλυτη μυστικότητα. Να ορκιστώ, γιατί όχι. Μην προτρέχετε. Όρκους βαρύς. Τους βαρύτατους. Και πρώτος όρος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποκαλύψετε τα μυστικά που θα σας εμπιστευθούμε, θα υποστείτε την έσχατη τιμωρία. Την έσχατη. Εννοείται θάνατο. Θάνατο, κύριε Κόμι. Απίθανος αυτός ο όρος. Αφορά και εμάς τους ίδιους. Εάν ένας από εμάς τους τρεις παρασυρθεί σε σχέδια προδοσίας, οι άλλοι δύο έχουμε ορκιστεί να τον σκοτώσουμε, κύριε Γαλάτη. Εάν έρχεται ορκιστεί εσείς, γιατί όχι κι εγώ. Θέλετε σε εικόνα, θέλετε σε Ευαγγέλιο. Θα έρθει η ώρα. Τώρα μιλήστε μας για το μεγάλο θείο σας, για το συγγενικό δεσμό σας. Είναι θερμός, ισχυρός, θα τον επηρεάσετε. Α, τον αγαπητό μου θείο, με βεβαιότατα. Και αυτόν, όπως και τον ξάδερφό μου, τον αρχηγό της αστυνομίας στην Πετρούπολη. Όπως και άλλους ομογενείς μας, που έχουν υψηλά αξιώματα στα τσαρικά παλάτια. Όλους αυτούς. Και τους μεγαλέμπορους και τους ζάμπλουτους που ζουν στην Πετρούπολη. Συνδέομαι με τους περισσότερους και θα ήταν εύκολο για μένα, πάρα πολύ εύκολο να τους επηρεάσω. Φτάνει η σκοπή σας να είναι πατριωτική. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Τότε να είστε βέβαιοι, απολύτως βέβαιοι, ότι θα μπορέσω άνετα να αποσπάσω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για το σκοπό μας. Γιατί αυτό δεν χρειάζεστε. Το χρήμα. Ναι, ναι. Αυτό κατά πρώτο λόγο. Τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θεωρήστε το λυμένο. Εφοδιασμένος από εσάς με ένα ποσό, θα μπορώ να κυκλοφορώ άνετα στα σαλόνια των συμπατριωτών μας. Και πιστεύω στα ανακτορικά σαλόνια. Πόσο υπολογίζετε ότι σας χρειάζεται? 100 ρούβλια θα μπορούσαμε να σας τα εξοικονομήσουμε. Πώς θα φτάσουν 100 ρούβλια για 2 μήνες στην αριστοκρατική Πετρούπολη, όταν εγώ πιστεύω ότι θα συγκεντρώσω 5.000 ρούβλια. 5.000? 100.000 γρόσια δηλαδή. Απίστευτο. Μα θα μπορούσα να πω και 10.000 ρούβλια. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την εντύπωση που θα τους κάνω. Εμένα μου χρειάζονται αμάξια, μου χρειάζονται τρόικες, μου χρειάζονται γούνες. Στους κύκλους αυτούς η πολυτέλεια και η χλυδή επηρεάζουν αφάνταστα. Ναι, σωστά. Έπειτα θα παίξει και μεγάλο ρόλο, βέβαια, η επιρροή του θείου μου. Σωστά. Πολύ σωστά. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Να προχωρήσουμε στον όρκο. Το πρώτο όρκο. Για την προδοσία. Φέρω το εικόνισμα. Και έτσι ο Κόντε Καποδίστριας γύρισε από την Κέρκυρα εξουθενωμένος. Αυτό τουλάχιστον μου ανέφερε ο μυστικός μου πράκτορας και οι αναφορές του υπήρξαν πάντοτε ακριβέστατες. Αυτό που αξίζει να υπογραμμίσω εγώ είναι ότι ο Καποδίστριας είχε ζητήσει από την Κέρκυρα να συντομευθεί η εξάμηνη άδεια που του είχε δώσει ο αυτοκράτορα. Και η απάντησή μας, δηλαδή η απάντηση του Τσάρου, που βέβαια την υπαγόρευσε η εξοχότη σου, υπήρξε αρνητική. Και μάλιστα έλεγε η απάντησή μας ότι μπορούσε ο συνυπουργός μου να παρατείνει την άδειά του και για άλλους 6 μήνες. Πράγμα που έδειχνε τη δυσμένεια του Τσάρου. Ας μην υπερβάλλω. Τούτη τη στιγμή τουλάχιστον οι διαθέσεις του αυτοκράτορά μου απέναντι στον συνυπουργό μου βρίσκονται ανάμεσα στην ευμένεια που έτρεφε από καιρό για τον Καποδίστρια και στη δυσμένεια από τότε που πληροφορήθηκε ο Τσάρος την παλαιά συνεργασία του Κόντε με τους Γάλλους δημοκράτες και επαναστάτες. Ο Στεοφάκελος με τα αποκαλυπτικά γαλλικά έγγραφα που σου προμήθευσα απέδωσε πολύ. Ο αυτοκράτορας συνεκλονίστη και παραμένει ακόμα βαθύτατα εντυπωσιασμένος.
Μάντεψε άραγε ο αυτοκράτορας ότι η εξοχότη σου είχες βάλει το φάκελο επάνω στο τραπέζι του. Δεν έχει την παραμικρή υπόνοια. Έδωσε μάλιστα στο γεγονός μια προσδόκητη ερμηνεία. Πίστεψε ότι το φάκελο τον έριξαν κρυφά πάνω στο γραφείο του, όργανα των μυστικών δημοκρατικών οργανώσεων που φαντάζεται ότι έχουν εισχωρήσει στην αυλή μας. Η συνωμοτική εταιρεία του Βορρά, που εργάζεται για να φέρει τον κοινοβουλευτισμό στη Ρωσία, και η αντίστοιχη εταιρεία του Νότου, που πηγαίνει ακόμη μακρύτερα, θέλοντας να επιβάλλει τη δημοκρατία. Με όλα τούτα, δεν θα αισθάνεται καθόλου καλά ο τσάρος. Πραγματικά. Κατέχεται για όλα αυτά από έναν έμμονο και μόνιμο φόβο που του τον καλλιέργησε επιδέξια η εκλαμβρότησας. Και που υποδαβλίζει και η εξοχότη σου, αγαπητέ Κόμη. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στον Καποδίστρια. Έχω ετοιμάσει γι' αυτόν ένα καινούριο χτύπημα. Βαρύτερο και από το φάκελο με τα αποκαλυπτικά γαλλικά έγγραφα. Βαρύτερο χτύπημα νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Κι όμως υπάρχει. Ο πόλεμος. Η απειλή ενός πολέμου γενικότερου. Πανευρωπαϊκού. Πολέμου. Πανευρωπαϊκού. Δηλαδή αυτό που τρέμει ο τσάρος. Ακριβώς. Διαγράφεται ήδη στον ορίζοντα. Και συγκεκριμένα άρχισε να διαφαίνεται σαν σύννεφο βαρύ κάτω εκεί στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Απίστευτο. Πού στηρίζεται η εκλαμβρότηση? Μα στις μυστικές αναφορές των πρακτόρων. Σύμφωνα με αυτές, διάφοροι οπλαρχηγοί ετοιμάζονται για Ανταρσία και ζήτησαν τη γνώμη και την κρυφή παρασκηνιακή βοήθεια του Καποδίστρια όταν πήγαν επίτηδες να τον επισκεφτούν στην Κέρκυρα. Και ο Καποδίστριας τους απέτρεψε, ρητά, επίμονα, κατηγορηματικά. Όπως μας ανέφερε ο εκεί γενικός προξενός μας. Που είναι Έλληνας. Και φυσικά, σας κρύβει ότι βλάπτει τον ελληνισμό. Έτσι, απέκρυψε από τις αναφορές του ότι ο Κόντε Καποδίστριας σε κάποιο γεύμα που παρέθεσε στους ισχυρότερους οπλαρχηγούς έκανε μια πρόποση συνταρακτική. Πρόποση. Τι πρόποση, πρίγκιπε? Του χρόνου είπε να γιορτάσουν όλοι μαζί το Πάσχα στο Μοριά και στη Ρούμελη. Σε έναν ελεύθερο Μοριά και μια ελεύθερη Ρούμελη. Καταπληκτικό. Δηλαδή εννοούσε ο Καποδίστριας Ανταρσία, επανάσταση των Ραγιάδων. Α, τι άλλο. Μια Ανταρσία που βέβαια θα την πνίξει ο Σουλτάνος στο αίμα. Και τότε τι θα κάνει ο τσάρος? Θα αφήσει να σφάζονται έτσι οι ομόθρησκοί του? Όχι βέβαια. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και στην Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια είναι επίσημα οι προστατευόμενοι μας. Και ένα όπλο ισχυρό. Ένα όργανο αποφασιστικό στην εξωτερική σας πολιτική απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πολιτική που εφαρμόζεται σταθερά από τα χρόνια της Μεγάλης Εκατερίνης. Θα το χάσει λοιπόν τώρα αυτό το όπλο εγγονός της. Ή θα επέμβει δραστικά, εμποδίζοντας τον Σουλτάνο από την ομαδική σφαγή των επαναστατημένων Ραγιάδων. Θα επέμβει. Και τότε ο οργισμένος Σουλτάνος θα αντιδράσει. Και η σύγκρουση διπλωματική στην αρχή θα οδηγήσει αργότερα σε σύγκρουση πολεμική. Δυστυχώς, αυτό το φοβούμαι πάρα πολύ. Κι εγώ φοβούμαι, κύριε Συνυπουργέ των Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, ότι τότε εμείς, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Προσία, η Αγγλία, θα επέμβουμε υπέρ του Σουλτάνου. Και να την, η απειλή του Πανευρωπαϊκού Πολέμου. Ένας νέος πόλεμος θα αποσυνθέσει την αυτοκρατορία μας. Θα τη διαλύσει. Θα ανατρέψει το θρόνο, θα τον κρεμίσει. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Και αυτό πρέπει τώρα να τονίσεις στον αυτοκράτορά σου. Επισημένοντάς του και τον κυρίως υπεύθυνο της φοβερής αυτής απειλής. Τον Καποδίστρια.
αυτόν. Αυτά που είδα, αυτά που έζησα, δεν τα έβαζα νους μου. Επέστρεψα από την Ελλάδα συγκλονισμένος, Αλέξανδρε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ο πόθος για ελευθερία θα ήταν τόσο μεγάλος. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, παντού κυριαρχεί ένα πνεύμα ανυπομονησίας. Σαν να περιμένουν από στιγμή σε στιγμή ένα μήνυμα για σηκωμό, όπως τον ονομάζουν. Αυτή την εντύπωση μου έδωσαν και εμένα οι ομογενείς που ήρθαν από το Μοριά, τη Ρούμελη και τα νησιά. Δεν μπορώ να βεβαιώσω υπεύθυνα τι γίνεται εκεί, γιατί δεν πήγα ούτε στη Ρούμελη ούτε στο Μοριά. Είδα όμως τους οπλαρχηγούς και μίλησα με τον επικεφαλής τους, τον Κολοκοτρώνη. Τον έχω ακουστά. Από τον πατέρα μου. Μου ιστορούσε πολλές φορές τα ανδραγαθήματά του και τη δράση του κατά των Τούρκων. Είναι τόσο σπουδαίος πολεμιστής. Πάνω απ' όλα είναι σπουδαίος στρατιωτικός. Πολέμησε και στον Αγγλικό στρατό, εθελοντής, με τον βαθμό του ταγματάρχη. Οι Άγγλοι δεν τα δίνουν εύκολα τα γαλόνια. Και κυρίως σε Έλληνες. Τον Κολοκοτρώνη όμως τον εξετίμησαν για τα πολλά του προσόντα. Και αν ποτέ ξεσηκωθεί το Γιάννος, σε αυτό θα στηριχθεί. Στην πολεμική του πείρα αλλά και στη βαθιά του φρονιμάδα. Μου κάνουν εντύπωση τα λόγια σου, αγαπητέ μου Κόντε. Εσύ ένας διπλωμάτης, συνηθισμένος να μιλάς με λόγια συγκρατημένα. Ο διπλωμάτης που αναφέρεις έσβησε, πρίγκιπα. Μπροστά σε αυτούς τους καπεταναίους που ήρθαν να τον χαιρετήσουν και να τον ρωτήσουν με αγωνία αν τους φέρνει κανένα μήνυμα από τον Τζάρο. Το θέλουν. Το προσδοκούν. Ναι, Αλέξανδρε. Το περιμένουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν την τραγική θέση που βρέθηκα όταν αναγκάστηκα να σου πω πως έπρεπε να κάνουν λίγη υπομονή. Γιατί, καταλαβαίνεις, ο Τσάρος ακούει για επαναστάσεις και κυριεύεται από υστερία. Προχθές που τόλμησα να του κάνω ένα υπαινιγμό αόριστο εντελώς, ξέσπασε σε κραυγές. Τόσο που αναγκάστηκα να αποσυρθώ πριν με διώξει ο ίδιος από το γραφείο του. Κι ας είμαι ο πρώτος υπασπιστής του. Ναι, ξέρω. Φοβάται ότι μια ανταρσία των Ραγιάδων, όπως την ονομάζει, θα τον οδηγήσει σε πόλεμο με τον Σουλτάνο. Και ενώ άλλοτε με άφηνε να φανταστώ πως μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα θα απαιτούσε από τους Τούρκους κάποιες έστω ελευθερίες για τους δύσμυρους ομογενείς μας, τώρα δεν θέλει να ακούσει ούτε λέξη. Ο φόβος ενός νέου μεγάλου πόλεμου του παραλύει τη σκέψη και την κρίση. Τη φοβία αυτή εκμεταλλεύονται ο Μέτερνιχ και κάποιοι γερμανογεννημένοι υπήκοοι του που μισούν εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και τον στρέφουν εναντίον μας. Αλλά και εναντίον σου προσωπικά, αγαπητέ μου Κόντε. Γνωρίζω από κοντά όλες τις σχετικές δολοπλοκίες. Ναι. Τον παρακίνησα να με στείλει σε άδεια καταναγκαστική. Ελπίζοντας πως αυτή την ταπείνωση και όσες ακολουθούσαν δεν θα τις ανεχόμουν μέχρι τέλους. Και δεν έπεφταν έξω. Πραγματικά. Όταν γύρισα από την άδειά μου ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ. Όχι. Προς Θεού όχι. Όχι. Αυτό λέω και εγώ τώρα, Αλέξανδρε. Όταν είδα από κοντά τον ασίγαστο πόθο που φλογίζει τις καρδιές των οπλαρχηγών, άλλαξα γνώμη. Εκατοντάδες είναι οι καπεταναίοι και από πίσω τους έτοιμος ένας ολόκληρος στρατός. Γι' αυτούς λοιπόν αποφάσισα να παραμείνω στο υπουργικό μου αξίωμα. Και θα τους δώσεις το σύνθημα που περιμένουν? Όχι, πρίγκιπα. Θα παραμείνω για να τους εμποδίσω να κάνουν έναν τέτοιο ολέθριο ξεσηκωμό. Και παράλληλα, θα προετοιμάζω από το δρόμο της διπλωματίας έναν ξεσηκωμό οργανωμένο. Αναλαμβάνεις μια τεράστια ευθύνη απέναντι στο έθνος. Το ξέρω. Και την αναλαμβάνω με βαθιά συνέστηση ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Όσο για το Μέτερνιχ, θα τον παλέψω. Και τον πατριωτισμό μου, τώρα που γύρισε από την Ελλάδα, δεν τον φοβάμαι πια. Άρχισαν πάλι οι φωνιάδες. Ήρθαν όλοι οι καρμπονάδες, τρέχουν πέρα εδώ, σαν τρομαγμένα πουλιά. Το πρωί αυτό το μακελιό, πιστεύω μου πια, σπραχνίσουν τους ανθρώπους. Ξαπλώσαν κι άλλο κάτω. Γέμισε η στράτα από λαδωμένους. Δεν θα μείνει ούτε ένας από δάρτους. Κόλαση, κόλαση, το καταντήσανε το ωραίο μας το Τριέστη. Οι Αυστριακοί, Ευρωπαίοι και γίνανε τύρανοι χειρότεροι από τους Τούρκους. Πανάθεματος, πανάθε... Να μην καταλάβει
μητέρα σου. Μα είναι τρίτη φορά σήμερα. Δεν είναι τίποτα, σου λέω, θα περάσει. Έτσι, περαστικός έρχεται. Με σφίγγει και φεύγει. Καλέ μου. Να, σταματήσαν οι πυροβολισμοί. Δόξα τω Θεώ. Να πάρουμε λιγάκι ανάσα. Μαντώ. Παίξε κάτι. Παίξε κάτι, κόρη μου. Να ξεχάσουμε για λίγο το μαχαίριο της τουφεκές. Σουλτανίτσα, τρέχα και φέρ τον, να τον κρύψουμε τον άμυρο. Νικόλα, συλλογίζεσαι τι πας να κάνεις. Να βάλεις φωτιά μέσα στο σπίτι μας. Να κρύψουμε ένα καρμπονάρο. Γυναίκα, πάψε! Εγώ μιλώ. Εγώ προστάζω. Σουλτανίτσα, είπα. Τρέχα και φέρ τον, όποιος και να είναι. Κάνας λαβωμένος, θα είναι. Θα μου γεμίσει αίματα τις άλλες μας. Αυτό το εγώ προστάζω χρόνια είχα να τα ακούσω. Από τότε, σαν να ξύπνησε μέσα σου... Ο πρωτός παθάρης, αυτό εννοείς. Και αναταράχτηκα. Άδικα αναταράχτηκε, Ζαχαράτη. Ξεσπάσματα, κούφια και ανήμπορα. Ξεμοράματα πεστά, αν θες. Ο Κόντες Ανταρόζα. Άρχοντα Μαυρογέννη. Μπήκα έτσι ακάλεστο στο αρχοντικό σου. Μα το συγχωράει η ώρα. Αυτή η τρομερή ώρα. Χύνεται αίμα σήμερα. Οι Αυστριακοί δολοφόνησαν έναν ψυχρό. Έτσι για παραδειγματισμό. 40 από τους πατριώτες μου. Που μοναδικό τους έγκλημα ήταν ο πόθος τους για λίγη ελευθερία. Και αύριο ετοιμάζονται και για άλλες εκτελέσεις. 40, 60, 100. Το υποφέρει αυτό η ανθρωπιά σου. Η καρδιά σου. Η τιμή σου. Όχι, Κόντε μου, όχι. Κι αν δεν με συγκρατούσε η έγνοια. Όχι για τα νητερέσα μου, ούτε για τη ζωή μου, μα για την κόρη μου, για την ευτυχία της μαντός μου. Θα βγαίνα κι εγώ τώρα αμέσως στη στράτα, να αρχίσω να φωνάζω με τους καρμπονάρους. Βίβα λα λιμπερτά! Βίβα λα λιμπερτά! Δεν χρειάζεται να εκτεθείς σε τέτοιο κίνδυνο, άσκοπα. Εγώ πολύ λιγότερα θέλω να σου ζητήσω. Σχημάτισα μια επιτροπή από τους τρανότερους εμπόρους στις στεριές της. Ένα Γάλλο, ένα Ισπανό, έναν Άγγλο και έναν Έλληνα. Εσένα, Άρχοντα Μαυρογέννη, να ενωθείς μαζί μας και να πάμε στον Αυστριακό διοικητή και να τον παρακαλέσουμε, να εκετέψουμε, να μην χυθεί άλλο αίμα. Βαρύ, βαρύ είναι αυτό που μου ζητάς, Κόντε μου. Εγώ εδώ στο Τριέστη είμαι ξένος. Όσοι ζουν κάτω από τύρανο δεν είναι ξένοι μεταξύ τους. Η σκλαβιά τους, αδελφόνη. Τριεστίνοι και Γρεκοί δεν ζούμε κατά τον ίδιο πόθο. Τώρα θα τους παρασταθούμε εμείς. Αύριο θα έρθει η ώρα μας, αυτοί σε εμάς. Μαντώ, παιδί μου. Πατέρα, να πας στον Αυστριακό. Διστάζεις, είπες για χάρη μου. Λοιπόν, τώρα εγώ σου λέω να μην νοιαστείς για μένα και να κάνεις ό,τι σου λέει η καρδιά σου. Θεατέρα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Μας κατηγορούν εμάς τους Γρεκούς της ξενιθιάς ότι το χρήμα, η καλοπέραση, η ασφάλεια έχουν μαλακώσει μέσα μας τον Έλληνα. Λοιπόν, ας τους δείξουμε ότι. Μέσα στις κασέλες μας με τα τάλαρα υπάρχει ακόμα ο Μέγας Παθάρης. Άρκη. Κόντε Σανταρόζα. Πάμε.
Είσαι θυμωμένη μαζί μου, Μανούλα. Πού του είπες να πάει? Όχι την Κατέρα. Το ίδιο ήθελα να του πω κι εγώ τη στιγμή που έφευγε με τον κόντε Σαντα Ρόζα. Είδα που έλαμψε η μορφή του όταν του θύμισε στο παλιό του μεγαλείο. Πρωτοσπαθάρης. Τόσα χρόνια αυτή η εικόνα υπήρχε μέσα του. Κτίνη. Βάρβαρη. Αυτή είναι η Αυστριακή σήμερα. Τι έγινε, πατέρα? Μας διώξανε. Μας βρήσανε. Παραλίγο να μας παραδώσει στη φρουρά το παλιό σκύλο. Και μας το φώναξε κατάμουτρα. Αν δεν ήταν, λέει, τα πλούτη μας, τα εμπόρια μας, θα μας φόρτωνε, λέει, σε ένα καράβι και θα μας έδιωκνε από την επικράτειά τους. Έπρεπε να πας με τα νιάνο που το ζήτησε. Έπρεπε. Έπρεπε, μαν το έπρεπε να ζήσω και τούτη την τροπή. Μια σκλάβα πολιτεία θέλει το Τριέστιο, Μέτερνιχ. Ο απάνθρωπος, ο δεσμοφύλακας της Ελκ. Πατρεβούσικα, λέει, μη πάνω. Τι ήταν, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θα συνέλθω, θα συνέλθω. Μητέρα, τίποτα. Τι καρδιά του, δεν στο έχουμε πει. Υποφέρει. Τρέξε, φώναξε τον γιατρό. Το γείτονο του, τώρα πόντι. Δεν είναι τίποτα, μην τρομάζεις, Μαντώ. Θα συνέλθω, σου λέω. Μην. Ναι, πατέρα μου, θα συνέλθεις. Μόνο κουράγιο. Κάνε κουράγιο. 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 Έπρεπε να με βλέπες. Έπρεπε να μ' άκουγες. Όταν πήγα και στάθηκα μπροστά στον Αυστριακό και του φώναξα, πως μου μιλάς εμένα έτσι, εμένα που υπήρξα ένας παθάρης, ένας πρωτοσπαθάρης. Έτσι, έτσι ένιωθα εκείνη τη στιγμή, Μαντώ. Ναι, πατέρα μου. Έτσι έπρεπε να νιώθεις. Κάνε μου μια χάρη. Άνοιξε την κασέλα. Όχι. Εκεί στη γωνιά είναι μέσα το σπαθί μου. Φέρτο. Φέρτο. Όχι, όχι, να συνέλθεις πρώτα. Φέρτο. Φέρτο, Μαντώ, φέρτο, λοιπόν. Φέρτο. Τώρα. Τώρα αισθάνομαι ο παλιός. Εκείνος ο παλιός, ο πρώτος παθάρης. Ο μεγάλε λέμπορος μαυρογέννης, με τα πλούτη να χαθεί, να ξεχαστεί. Τώρα θα ζήσει.
Μωριά.